Γεια σας, βλέπετε The Vape Facts. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας το Cuboid 150W της Joytech. Πάμε να δούμε από κοντά τι περιέχει μέσα στη συσκευασία, τις λειτουργίες από το mod και σε λίγο εδώ να δοκιμάσουμε και να πούμε περισσότερο. Έτσι έρχεται το Cuboid 150W της Joytech στο κουτί του. Μας λέει στο κάτω μέρος ότι το firmware μπορούμε να το κάνουμε upgrade. Στο κάτω μέρος έχουμε τη σελίδα της Joytech. Στο πάνω μέρος το logo της Joytech. Τα πλάγια Cuboid 150W. Και από την άλλη μεριά Joytech και το logo. Στο κάτω μέρος μας λέει κάποιες πληροφορίες για το mod καθώς και τι περιέχεται μέσα στη συσκευασία και στο κάτω μέρος τα τρία χρώματα που μπορούμε να βρούμε το mod. Με το που ανοίγουμε τη συσκευασία βλέπουμε το mod, το οποίο θα το δούμε σε λίγο. Στο κάτω μέρος έχουμε ένα κουτάκι όπου περιέχει μέσα το καλώδιο USB, το οποίο θα το χρησιμοποιούμε μόνο για να κάνουμε upgrade το firmware. Ποτέ δεν φορτίζουμε τις μπαταρίες μας μέσα στο μοντάκι και χρησιμοποιούμε έναν εξωτερικό φορτιστή. Επίσης, μέσα στο κουτάκι έχουμε την κάρτα εγγύησης, όπου στο πίσω μέρος έχει να κάνουμε scratch and check για να ελέγξουμε την αυθεντικότητα του προϊόντος. Καθώς επίσης, μέσα στο κουτί περιέχεται και ένα manual. Έτσι είναι το μοντάκι μας από μπροστά, όπου κάτω είναι το κουμπάκι συν και πλην. Από τα πλάγια έχουμε το fire button, το οποίο έχει ένα πολύ ωραίο κλικ ήχο. Από το πίσω μέρος Joytech και κάτω Cuboid 150W. Και από την άλλη μεριά έχει τη θύρα USB όπου βάζουμε το καλώδιο για να το συνδέσουμε το καλώδιο στον υπολογιστή και να βάλουμε τον νέο λογισμικό. Στο πάνω μέρος είναι ο πόλος μας, ο οποίος είναι 5-10 και αυτορυθμιζόμενος. Στο κάτω μέρος έχουμε δύο τετράδες με τρύπες για διαφυγή αερίων αν κάτι πάει στραβά με τις μπαταρίες μας. Το κουμπάκι για να ανοίξει το καπάκι για να βάλουμε τις δύο 18650, οι οποίες 18650 δεν περιέχονται μέσα στη συσκευασία μας. Το κουμπάκι αυτό το πιέζουμε προς τα κάτω για να ανοίξει το καπάκι μας για να βάλουμε τις δύο 18650. Το καπάκι πάνω γράφει συν και πλην για να ξέρουμε προς ποια μεριά θα βάλουμε τις δύο 18650 μας. Όπως έχουμε ξαναπεί και σε άλλα βίντεο, δεν φορτίζουμε τις 218650 ποτέ μέσα στο μοντάκι. Όπως επίσης πρέπει να κοιτάξουμε οι 218650 που θα χρησιμοποιούμε να είναι μαζί παντρεμένες, δηλαδή να φορτίζονται και να ξεφορτίζονται μαζί. Με το που τις βάλουμε συν και πλην, όπως λέει στο καπάκι, κλείνουμε το πορτάκι μας. Οι διαστάσεις του mod είναι 91,5 mm το μήκος του, 42 mm το πλάτος του και πάνω η διαστάση του πόλου και γύρω γύρω είναι 28 mm. Με 5 κλικ από το fire button το μοντάκι μας ανοίγει και με 5 κλικ κλείνει. Όταν το μοντάκι μας είναι κλειστό και πατήσουμε 10 φορές το fire button, βλέπουμε τη θερμοκρασία που έχει αυτή τη στιγμή το mod μας. Και επίσης όταν είναι κλειστό και πατήσουμε 20 φορές το fire button, βλέπουμε την έκδοση του λογισμικού που είναι αυτή τη στιγμή στο mod μας. Άμα έχουμε πατημένο μαζί το συν και το πλην, κλειδώνει το μοντάκι και όποιο κουμπί και να πατήσουμε δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Κρατώντας ξανά πατημένο το συν και το πλην, ξεκλειδώνει. Όταν έχουμε πατημένο το fire button και το πλην, μπαίνει stealth on. Όταν το ξαναπατήσουμε,
stealth off. Το stealth on είναι όταν έχουμε πάνω βιδωμένο έναν ατμοποιητή, ότι όταν θα το έχουμε stealth on και θα πατάμε το fire button για να δίνει ρεύμα, δεν θα ανάβει καθόλου η οθόνη μας και θα μπορούμε να ατμίσουμε κανονικά. Τώρα για να περιηγηθούμε στο μενού, πατάμε 3 φορές το fire button, αναβοσβήνει στο πάνω μέρος το power, με το συν βλέπουμε τα επόμενα που είναι το smart, ο έλεγχος θερμοκρασίας, οι μνήμες και ξαναγυρνάμε στο power. Άμα πατήσουμε το πλην, αναβοσβήνει στο κάτω μέρος όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε να βλέπουμε τα αμπέρ. Άμα πατήσουμε το συν, βλέπουμε το συνολικό αριθμό τζούρες που έχουμε κάνει και το time που είναι ο συνολικός χρόνος τζούρας που έχουμε κάνει. Όταν ξαναπατήσουμε το συν, γυρνάμε εκεί που επιθυμούμε. Ξαναπατάμε το πλην και αναβοσβήνει το πάνω μέρος για να περιηγηθούμε στο μενού. Στον έλεγχο θερμοκρασίας, άμα πατήσουμε το πλην, αναβοσβήνει το είδος του σύρματος που χρησιμοποιούμε. Αναβοσβήνει το stainless steel, με το συν μπορούμε να πάμε στο νικέλιο, στο τιτάνιο και να ξαναγυρίσουμε στο SS. Μα κρατήσουμε πάλι πατημένο το πλην, αλλάζει για να ανεβάσουμε και να κατεβάσουμε τα watt. Για να αλλάξουμε πάλι πρέπει να πατήσουμε μία φορά το fire button. Για να ξαναπεριηγηθούμε στο μενού πατάμε πάλι 3 κλικ το fire button. Πατάμε το πλην, ξανά το πλην όπου αλλάζουν τα βάτα όπως είπαμε πριν, και άμα ξαναπατήσουμε το πλην πηγαίνουμε στα ohm της αντίστασης και από κάτω για να αλλάξουμε πάλι τα αμπέρ, να τα πάμε στο puff και να τα πάμε στο συνολικό χρόνο. Άμα πατήσουμε ξανά το πλην και στη συνέχεια το συν πηγαίνουμε και στις μνήμες, πάμε να πατήσουμε το πλην, αναβοσβήνει για να αλλάξουμε με το συν μνήμη 1, μνήμη 2, μνήμη 3 και ξανά με το πλην για να κάνουμε ακριβώς ό,τι δείξαμε και προηγουμένως στον έλεγχο θερμοκρασίας με stainless steel, νικέλιο ή τιτάνιο. Όταν ξαναπατάμε το συν πηγαίνουμε στο Vantage Mode, πατάμε μια φορά το power και πηγαίνει στο μενού που θέλουμε. Στο Vantage Mode παίζει από 0,1 μέχρι 3,5 ohm και στον έλεγχο θερμοκρασίας από 0,05 μέχρι 1,5 ohm και από 100 μέχρι 315 βαθμούς Κελσίου και 200 με 600 Fahrenheit. Εμείς έχουμε βάλει μια έκδοση επόμενη λογισμικού που μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε και logo. Δεν θα σας έρθει έτσι ακριβώς η συσκευασία με αυτό το μενού που έχουμε τώρα και με το logo. Άμα θέλετε να βάλετε κι εσείς logo, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα της Joytech και να κατεβάσετε κάποιο επόμενο λογισμικό και να δείτε ότι μέσα το λογισμικό περιέχει το logo. Με το συν και το πλην αλλάζουμε τα watt, τα οποία αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Σας αφήνουμε το mod να του ρίξετε μια ματιά και σε λίγο εδώ να το δοκιμάσουμε και να πούμε περισσότερα. Πάμε να δοκιμάσουμε το Cuboid 150W της Joytech με το Limitless RDTA σαν ατμοποιητή. Μέσα έχουμε την αντίσταση Fused Clapton που περιέχεται μέσα στη συσκευασία. Δίνει αρκετά καλά τα ρεύματα. Το μόνο αρνητικό που έχω δει εγώ είναι ότι για τις δύο μπαταρίες που έχει μέσα είναι αρκετά βαρύ, αν και το μοντάκι χωρίς τις μπαταρίες είναι βαρύ. Η τιμή του κυμαίνεται περίπου από 65 μέχρι 75 ευρώ. Είναι αρκετά καλό μοντάκι, μικρό και βολικό στο χέρι. Πολύ βολικό όταν το πιάνουμε στο σημείο που βρίσκεται το κουμπί και ότι πάει το δάχτυλο κατευθείαν στο να πατήσουμε και να δώσουμε ρεύμα. Πολύ θετικό επίσης για το mod είναι ότι η εταιρεία βγάζει updates για να βάλουμε καινούργιες λειτουργίες μέσα στο μοντάκι μας.
όπως από 150 W με το update μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι 200. Επίσης, ένα άλλο θετικό είναι ότι με το update μπορούμε να αλλάξουμε κάπως την εμφάνιση στην οθόνη και μπορούμε να βάλουμε κάποιο logo ή να φτιάξουμε εμείς δικό μας ή να βάλουμε το logo που έρχεται με το update. Αυτά έχω να σας πω για το μοντάκι. Ό,τι απορία έχετε, μας αφήνετε ένα σχόλιο κάτω στα comments ή μας στέλνετε ένα μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Subscribe, share και like γιατί μας βοηθάει. Τα λέμε σύντομα σε επόμενο βίντεο.